Μεγάλη είναι η ικανοποίηση των Ρώσων για την πρώτη καταγεγραμμένη καταστροφή ενό βρετανικού άρματο μάχη Challenger 2 έξω από το Ραμποτίνο στο μέτωπο τη Ζαπορίζια, καθώ θεωρούν πω με τον ίδιο τρόπο θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παρόμοια φιλοσοφία αμερικανικά μη 1α2 Άμπραμ, που σε λίγε ημέρε θα εμφανιστούν και αυτά στα πεδία των μαχών. Η θωράκιση του Challenger 2 είναι παρόμοια σχεδίαση με αυτή που χρησιμοποιείται στα αμερικανικά μη 1α2 Άμπραμ, στα γαλλικά Leclerc και στα νέα άρματα μάχη τη Νότια Κορέα, ΚΑΠΑ τα οποία στο μέλλον θα πρέπει να τεθούν σε υπηρεσία με την Πολωνία. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο το πώ έλαβε χώρα η καταστροφή του βρετανικού τάγκ που καταγράφηκε σε βίντεο, οι Ρώσοι λένε πω έπεσε θύμα κατευθυνόμενου βλήματο πυροβολικού τύπου Κίτολο Βικράσνοπολ απευθεία στην περιοχή συγκέντρωση ει το δρόμο προ τη γραμμή εφόδου. Το χτύπημα ήρθε από ψηλά είτε εκεί που βρίσκεται ο κινητήρας είτε στην οροφή του πύργου. Άλλες πηγές αναφέρουν πως έπεσε θύμα των ρωσικών επιθετικών ελικοπτέρων που είναι εξοπλισμένα με νέους αντιαρματικούς πυράβλους. Το Challenger 2 είχε βαπτιστεί ως αίτητο από το Υπουργείο Άμυνα της Βρετανίας ενώ υπήρχε και αντίστοιχη καταχώρηση στην επίσημη ιστοσελίδα του. Όπως αυτή έγραφε, πρόκειται για ένα άρμα που δεν μετράει απόλυες σε μάχη.